Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που κάθεστε ακόμα να παρακολουθήσετε, παρόλο που είναι τόσο αργά. Θα ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Τρομπούκη που με κάλεσε προσωπικά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την βοήθεια της λαπαροσκόπησης στην... Ήταν μία από τις συχνότερες επεμβάσεις στις υπογόνιμες γυναίκες. Μάλιστα, με ένα σέρβι που είχε γίνει το 1997, το 89% των Αμερικάνων ενδοκρινολόγων αναπαραγωγής ήταν στη ρουτίνα τους να κάνουν διαγνωστική λαπαροσκόπηση στις γυναίκες που ήταν υπογόνιμες. Είναι το τελευταίο βήμα στη διερεύνηση της ανεξήγητης υπογονιμότητας, όμως τα τελευταία χρόνια η αύξηση των ποσοστών της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά που δίνει μια διαγνωστική και πιθανώς επεμβατική λαπαροσκόπηση, έχει μειώσει τον αριθμό των λαπαροσκοπήσεων για αυτό το λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι η λαπαροσκόπηση γίνεται για διαγνωστικούς λόγους εκεί που σταματάνε οι μη επεμβατικές μέθοδοι. Δηλαδή, αυτό που περιμένουμε να βρούμε σε μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι είτε σαλπιγγική νόσος, η οποία είναι μη αποφρακτική, γιατί προφανώς μία αποφρακτική θα φαινόταν στη σαλπιγγογραφία, περιτοναϊκή νόσος, όπως ενδομητρίωση ή φλεγμονή πυελική, και τέλος σπάνιος είναι οι ανατομικές ανομαλίες που βλέπουμε, όπως δυσγενεσίες του πόρου του Μίλλερ και άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε δει πριν μπούμε στο χειρουργείο. Επεμβατικά είναι γνωστό ότι η λαπαροσκόπηση βοηθάει τη γονιμότητα με την ινομιωματεκτομή, όπως θα αναλύσουμε αργότερα, ενδομητρίωση, καυτηρίαση ή αφαίρεση της ενδομητρίωσης, λύση συμφύσεων και σαλπιγκοπλαστική, που πλέον δεν γίνεται τόσο συχνά. Πώς όμως βοηθάει ένα καλό ιστορικό ή σαλπιγκογραφία ή η ανίχνευση αντισωμάτων για χλαμίδια στην πρόβλεψη για το αν θα βρούμε κάτι στη λαπαροσκόπηση? Βλέπουμε λοιπόν μια έρευνα που είχε γίνει το 2004 ότι από το ιστορικό για συμπτώματα πυελικής φλεγμονής και προηγηθήσας κολπικής φλεγμονής έχει ένα positive predictive value 56 και 35% αντίστοιχα. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα, η πιθανότητα να βρούμε κάτι στη λαπαροσκόπηση είναι μικρή. Δεν μας βοηθάει και πολύ. Η σαλπιγγογραφία μας βοηθάει εάν είναι αρνητική. Αν η σαλπιγγογραφία είναι εντελώς καθαρή, τότε η πιθανότητα να βρούμε κάτι είναι πολύ μικρή όσον αφορά τις σάλπιγγες. Ενδομητρίωση, υπάρχει μια πιθανότητα στις γυναίκες που έχουν υπογονιμότητα 30-40% να βρούμε. Αντισώματα για χλαμίδια έχει και αυτό πολύ καλό negative predictive value, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν αντισώματα, επειδή είναι μία από τις συχνότερες λοιμώξεις που προκαλούν προβλήματα στις σάλπιγγες, η πιθανότητα να βρεις κάτι στις σάλπιγγες είναι μικρή. Όπως είπαμε και πιο πριν, εκεί που μη επεμβατικές μέθοδοι σταματούν, με τη λαπαροσκόπηση μπορούμε να βρούμε ενδομητρίωση και σαλπιγγικά προβλήματα. Η λαπαροσκόπηση βασικά είναι ένα μάτι μέσα στην κοιλιά, το οποίο σίγουρα υπερέχει από τις υπόλοιπες απεικονιστικές μεθόδους, υπέρηχο, μαγνητική, αξονική κτλ. Και το τι βλέπει αυτό το μάτι εξαρτάται από τον παρατηρητή, την εμπειρία του και το τι ψάχνει ο παρατηρητής. Όπως φαντάζομαι και εδώ οι περισσότεροι στο δωμάτιο, βλέπετε τη γυναίκα και όχι το σαξοφωνίστα. Έτσι λοιπόν, βρίσκουμε συνήθως αυτό που ψάχνουμε. Πάμε λοιπόν στην ενδομητρίωση. Όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή είναι μια κλασική αιστεία ενδομητρίωσης, powder burn like, όπως λέμε. Και τέλος, η χρόνια ενδομητρίωση, την αναγνωρίζουμε. Συνήθως δεν χρειάζεται να πάρουμε και βιοψία, γιατί είναι κλασική εικόνα. Βλέπουμε ουλόδιστο που τραβάει το περιτόνιο και είναι πιο άσπρος.
Επίσης, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ελλείμματα στο περιτόνιο, όπως τα Allen Masters ελλείμματα και η κίστη από ενδομετρίωση, η σοκολατοειδής κίστης, τις οποίες συνήθως δεν είναι έκπληξη, τις έχουμε δει από τον υπέρηχο πλέον, γιατί η περιχωραφική εικόνα είναι πολύ καλή. Το γνωρίζουμε. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε χωρίς να το ξέρουμε και να δώσει εξήγηση στην υπογονιμότητα. Επίσης, οι περισσαλπικικές συμφύσεις, η μη αποφρακτικού τύπου, μπορεί η σαλπιγγραφία να είναι διαβατές σάλπιγγες, αλλά όπως αυτή την περίπτωση εδώ, που ήταν διαβατή, έχει περισσαλπικικές συμφύσεις και προφανώς υπάρχει πρόβλημα, το οποίο όμως δεν φαινόταν σε σαλπιγγραφία. Εάν συνεχίσει η λίμωξη, οδηγεί σε φίμωση και τέλος τη υδροσάλπιγγα. Η αφαίρεση της υδροσάλπιγγας είναι γνωστό ότι αυξάνει κατά πολύ τα ποσοστά στην εξωσωματική, θα τα πούμε και μετά αυτά. Και τέλος, αν πλέον η λίμωξη είναι πολύ προχωρημένη, πλέον έχουμε αυτό που λέμε frozen pelvis, είναι όλα κολλημένα σαν πλαστρών και επικαλύπτουν το δουγλάσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να βοηθήσεις λαπαροσκοπικά, ειδικά στη γονιμότητα αυτή. Οι περισσότερες γυναίκες που είναι έτσι, οι σάλπιγγες είναι καταστραμμένες. Προσπαθείς να δημιουργήσεις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορείς να προχωρήσεις σε εξωσωματική. Επίσης, μπορούμε να δούμε ανατομικές δυσγενεσίες, όπως ένα έξτρα σαλπιγγικό στόμιο, έξτρα φύμπρια, κροσούς. Και εδώ βλέπουμε μια περίπτωση που έχει ένα έξτρα σαλπιγγικό στόμιο. Αυτά δεν έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στη γονιμότητα. Έχουν όμως λίγο αυξημένη πιθανότητα για εξωμήτριο και συνήθως δεν κάνουμε τίποτα, δεν επεμβαίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος, μπορούμε να βρούμε και την σαλπιγγίτιδα ισθμικανοντόζα, ο ζώδι σαλπιγγίτιδα του ισθμού, που έχει το εξής χαρακτηριστικό, είναι και αυτό λίγο σπάνιο, δεν το βλέπουμε συχνά. Εδώ λοιπόν, στον ισθμό, βλέπουμε υπερτροφία στο μειώδη χιτώνα. Ιστολογικά είναι έτσι. Και πέρα από την υπερτροφία του μειώδη χιτώνα, το επιθύλιο διεισδύει μέσα στο μη και κάνει αυτές τις διακλαδώσεις και θεωρείται ότι είναι φλεγμονώδης αιτιολογίας. Αυτό πολλές φορές μπορεί να το έχουμε δει και προεγχειρητικά, γιατί στην σαλπιγγραφία έχει αυτή την εικόνα. Οι προσεκβολές που έχει μέσα στο μειώδη χιτώνα φαίνονται έτσι, εδώ στον ισθμό. Αυτό λοιπόν έχει επίπτωση, προφανώς, μπορεί να κάνει και στένωση του ισθμού, έχει επίπτωση στην υπογονιμότητα και έχει αυξημένα ποσοστά για εξωμήτριο. Παλαιότερα αυτές τις περιπτώσεις κάνανε σαλπιγγοπλαστική, αφαιρούσαν το κομμάτι που είχε την οζόδη σαλπιγγίτιδα. Αλλά τώρα πλέον οι περισσότερες περιπτώσεις που δεν μπορούν να μείνουν έτσι έγκυος, προχωράνε σε εξωσωματική. Τέλος, και αυτό είναι κάτι σπάνιο, τα εκολπώματα. Όπως σε όλα τα κύλα όργανα, όταν λείπει ο μειώδης χιτώνας, βλέπουμε εδώ, μπορούμε να δούμε έτσι να πετάγονται, ειδικά όταν βάλεις το μπλε του μεθυλενίου. Στη γυναίκα αυτή έχει και μερική φίμωση εδώ. Βλέπουμε λοιπόν τα κολπώματα πετάγονται και αυτό έχει επίπτωση στην υπογονιμότητα και προφανώς έχει και αυξημένη πιθανότητα για εξωμήτριο λόγω της καθυστέρησης του εμβρίου να γυρίσει πίσω στη μήτρα. Παλαιότερα τα χειρουργούσανε, τώρα δεν ασχολούμαστε πολύ με αυτό. Και η περιτοναϊκή φλεγμονή από μόνη της, ακόμα και αν μια σάλπιγγα φαίνεται καθαρή στη λαπαροσκόπηση, αν δούμε περιτοναϊκή φλεγμονή, μπορεί να την έχει επηρεάσει. Γιατί εσωτερικά τα τυχώματα καλύπτονται από ciliated επιθύλιο, από τριχοειδές επιθύλιο, το οποίο το πρώτο πράγμα που παθαίνει αν έχει λίμωξη, χάνει αυτά τα σίλια.
Αυτά λοιπόν χρησιμεύουν στη μεταφορά του Ισμένου Ζωαρίου. Το πρώτο μισό του μήνα όλα κινούνται παλμικά προς τη Σάλμπιγγα και την Οθήκη. Στο δεύτερο μισό, μετά την οριξία, κινούνται προς τα μέσα, προς τη μήτρα, για να μεταφέρουν το γονιμοποιημένο έμβριο. Προφανώς, αν λείπουν αυτά, υπάρχει καθυστέρηση στη μεταφορά και γι' αυτό και βλέπουμε σε γυναίκες που έχουν περιτοναγή φλεγμονή, ενώ οι σάλμπικες φαίνονται καθαρές και διαβατές, μπορεί να έχουν αυξημένα ποσοστά για εξομήτριο. Σημάδια είναι οι περιπατικές συμφύσεις, φύχιου Κέρτης. Μάλλον έκτοπο σαλμπικικό επιθήλιο, το οποίο μπορεί να έχει αυτή τη μορφή την απλή, αλλά μπορεί και να γεμίσει όλη η κοιλιά με κύστες. Και εδώ φαίνεται το παρασκεύασμα, το οποίο προφανώς είναι ένα τοξικό περιβάλλον στην κοιλιά και μειώνει τα ποσοστά γονιμότητας. Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Επεμβατικά, λοιπόν, η λαπαροσκόπηση είναι γνωστό ότι βοηθάει και βοηθάει σε περιπτώσεις όπως τα υποβλενογόνια είναι ομοιώματα, ενδοτυχωματικά, εάν είναι μεγάλα, τα μικρά συνήθως δεν επηρεάζουν. Και γενικά, σαν κανόνα, λέμε ότι αξίζουν να αφαιρεθούν τα ενωμιώματα που παραμορφώνουν την κοιλότητα του ενδομητρίου. Η αφαίρεση και αυτηρία της ενδομητρίας είναι γνωστό ότι βοηθάει. Αφαίρεση ενδομητριωσικών κύστεων, όπως ανέφερε και ο κύριος Βλάχος πριν, βοηθάει, αρκεί να μην κάνεις καταστροφή στην οθήκη. Οπότε θα πρέπει να προσέχεις και συνήθως κάτω από 4 εκατοστά δεν τις αφαιρούμε. Λύση συμφύσεων βοηθάει, σαλπικοπλαστική σίγουρα βοηθάει, αλλά πλέον δεν την εφαρμόζουμε πολύ. Παλαιότερα, αν βλέπαμε αυτό στον υπέρχο στο ιατρείο μας, ήταν δόγμα να προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Πλέον, όπως προαναφέρθηκε και ο κύριος Βλάχος, είναι απολύτως αποδεκτό στις μεγαλύτερες γυναίκες που είναι άνω των 35, η εξωσωματική να είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής. Γι' αυτό είναι από το HRM Committee Opinion του 2012, και αν η κύστη είναι μικρή, το ενδομητρίωμα, τότε φαίνεται από τις περισσότερες μελέτες ότι κάνεις περισσότερο κακό παρά καλό όταν πας να τη βγάλεις. Στις μεγαλύτερες αξίζει τον κόπο. Και το ερώτημα αν επηρεάζει η οθηκική επάρκεια είναι δύσκολο να απαντηθεί, γιατί όλες οι μελέτες είναι διαφορετικό το κάθε άτομο, διαφορετική η δυσκολία του κάθε χειρουργείου, οπότε είναι δύσκολο να το απαντήσει αυτό στην πρώτη χειρουργική παρέμβαση. Στη δεύτερη αφαίρεση ενδομετριωσικής κύστης, όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι οι τιμές της AMH πριν και μετά το χειρουργείο διαφέρουν σημαντικά. Το πρώτο χειρουργείο λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο και εδώ όσον αφορά την επεμβατική λαπαροσκόπηση όταν προχωράμε, οι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να προσέχουμε όταν την κάνουμε για υπογονιμότητα είναι να αποφεύγουμε την καυτηρίαση και ειδικά την καυτηρίαση στην επιφάνεια της οθήκης, γιατί όλα τα αρχαίγωνα οθυλάκια, δηλαδή η οθηκική επάρκεια μιας γυναίκας, είναι στα έξω 1-2 χιλιοστά. Οπότε αν καυτηριάζουμε πολύ την επιφάνεια της οθήκης και μέσα δεν έχουμε κάνει κάτι, έχουμε κάνει μεγάλο κακό. Επίσης η αιμάτωση της οθήκης, και εδώ παίζει ρόλο το πόσο καίς δίπλα από την οθήκη, έχει παρατηρηθεί ότι σε εξομήτρια, που μπορεί να μην είσαι τόσο προσεκτικός, να μην κάψεις κοντά εδώ στη σάλπιγγα, να είσαι πιο κοντά στην οθήκη, η σύστοιχη οθήκη που είχε εξομήτριο έχει λιγότερη ανταπόκριση. Οπότε πρέπει να προσέχουμε αυτούς τους δύο τομείς. Σαλπιγκοπλαστική, ναι, γίνεται και λαπαροσκοπικά, δεν συνηθίζεται πλέον. Και ο λόγος είναι γιατί πλέον δεν υπάρχουν πολλοί έμπειροι γιατροί που να την κάνουν, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί η εξωσωματική έχει πολύ καλύτερα ποσοστά, όπως φαίνεται και από μια έρευνα του 2006. Βέβαια,
Αυτό που θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι πόσο κοστίζει και η εξωσωματική. Ας πούμε, σε μερικές χώρες, όπως στην Αμερική, η εξωσωματική πάει 20.000, ας πούμε, και παραπάνω. Οπότε, για μια γυναίκα, το να κάνει σαλπιγκοπλαστική είναι μονόδρομος. Στη χώρα μας και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πλέον δεν ασχολούνται πολύ, γιατί είναι πολύ πιο φθηνό να κάνεις εξωσωματική και πολύ πιο αποτελεσματικό. Έτσι, λοιπόν, όταν σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις, λαπαροσκόπηση, διαγνωστική ή υπαιματική για μια υπογόνιμη γυναίκα, γιατί ο στόχος είναι η γονιμότητα, πρέπει πάντα να συγκρίνεις και την εξωσωματική. Εδώ θα πω λίγο τα πλεονεκτήματα του χειρουργείου. Είναι η καλύτερη διάγνωση, σίγουρα, κάνοντας μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση, μπορεί να βρεις πράγματα που δεν τα γνώρισες πριν και να δώσεις εξηγήσεις, αλλά συνήθως η αύξηση του ποσοστού γονιμότητας με τη λαπαροσκοπική επέμβαση είναι μικρή και στην περίπτωση της ενδομετρίωσης είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μειονεκτήματα είναι οι πιθανές επιπλοκές ενός χειρουργείου. Στην περίπτωση των οθηγικών κύστεων και της ενδομετρίωσης, η μείωση του οθηγικού αποθέματος, το κόστος, οι παρεμφερές είναι το κόστος, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, πιθανότητα επανεμφάνισης και σίγουρα ότι έχει λιγότερες πιθανότητες εγκυμοσύνης σε σχέση με μια υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για το κάθε ηλικιακό μπράκετ. Επίσης, ένα χειρουργείο προσφέρει πλεονέκτημα, αλλά συνήθως χρειάζεται μακρύτερο χρονικό διάστημα για να φτάσει στην πιθανή εγκυμοσύνη. Αν μια γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αυτό είναι μειονέκτημα, γιατί κάθε εξάμηνο που περνάει πέφτει σημαντικά η γονιμότητα. Απ' την άλλη, τα πλεονεκτήματα που πρέπει να σκέφτεται κανένας όταν προτείνει υποβληθούμενη αναπαραγωγή σε μια γυναίκα που έχει υπογονιμότητα, είναι η σημαντική αύξηση του ποσοστού γονιμότητας, χωρίς κάποιο κίνδυνο για το οθηκικό απόθεμα, όταν πρόκειται για οθήκη. Η σχέση κόστος αποδοτικότητας είναι πολύ καλύτερη. Η κύηση, αν την πετύχεις, αποτελεί και θεραπεία στην ενδομετρίωση, γιατί παράγονται τεράστια ποσά προγεστερόνης και συνήθως όταν προχωρήσεις, έχεις ένα ενδομετρίωμα και κάνεις κεσαρική, μπορεί να μπεις μέσα και να μην υπάρχει καν. Άρα ναι, μπορεί με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λέμε να πετύχεις και τα δύο και έχεις συντομότερο χρόνο για μια πιθανή εγκυμοσύνη. Βέβαια, ο ασθενής ακόμα δεν θα ξέρει γιατί δεν μπορούσε να μείνει έγκυος. Για κάποιους αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, για κάποιους ακόμα η εξωσωματική είναι ταμπού σαν διαδικασία και δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αν έχουν και άλλους λόγους, όπως την ενδομετρίωση, δεν θα έχεις βελτίωση στα συμπτώματά σου. Έτσι λοιπόν είναι μια πολυπαραγωγική απόφαση, αλλά ο σημαντικότερος παράγοντας για το αν θα προχωρήσεις σε διαγνωστική λαπαροσκόπηση ή αν θα κάνεις κατευθείαν μια εξωσωματική είναι η ηλικία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Συνήθως πάνω από τα 35 και ειδικά όταν πλησιάζει μια γυναίκα 38, 39, 40 δεν προτείνουμε διαγνωστική λαπαροσκόπηση για να δούμε μήπως βρούμε κάτι το οποίο μπορεί και να το φτιάξουμε. Συνήθως προτείνουμε κάτι που θα έχει μεγαλύτερη απόδοση γιατί ο χρόνος είναι χρήμα που λέμε. Βέβαια, πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου και όλα τα άλλα που είπαμε πριν, αν είναι ήδη χειρουργημένη η οθήκη, μέγεθος στάδιο ενδομετρίωσης, αν συντρέχει άλλη ένδειξη, το κόστος και βέβαια στο τέλος το ζευγάρι αποφασίζει. Και αυτό είναι ο λόγος που λέμε γιατί, δηλαδή δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, είναι παγκοσμίως. Οι περισσότεροι μετά τα 37-38 δεν προτείνουν να προχωρήσεις σε διαγνωστική λαπαροσκόπηση, γιατί αυτά που κερδίζεις είναι πολύ λίγα. Η βοήθεια της λαπαροσκόπησης στην εξήγητη υπογονιμότητα με αρνητική σαλπιγγογραφία είναι πολύ μικρή. Η ηλικία της γυναίκας παίζει τον καθοριστικό ρόλο και όπως είμαι πάνω από 35 συνήθως δεν το προτείνουμε. Στην επιβατική λαπαροσκόπηση πρέπει να κινούμαστε με τον γνώμονα, όπως είπαμε και οι προηγούμενοι ομιλητές, το ωφελέιν μη βλάπτην και η αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής έχει οδηγήσει στην παράκαμψη της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει θέση βέβαια στις μικρότερες ηλικίες, όταν έρθει μια 28 χρονών
και δεν βρεις λόγο, εννοείται ότι θα κάνεις ό,τι μπορείς, ό,τι περνάει από το χέρι σου για να δώσεις καλύτερα ποσοστά, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται ότι δεν αξίζει τον κόπο. Βλέπουμε μια στροφή λοιπόν τα τελευταία χρόνια από τη θεραπεία με βάση τη διάγνωση στη θεραπεία με βάση την πρόγνωση. Αυτά. Κάποιες ερωτήσεις, αν έχει κάποιος.